Απαντήθηκαν Λογικό, κάποια ρε πράγματα. φίλε. Απαντήθηκαν όμως μετά από ώρα. Και γιατί μου κάνει εντύπωση. Στο πριν το παιχνίδι ο άλλος το έκανε αβαβά. Λέει δεν θέλω να απαντήσω. Και μετά από ώρες που πήγαμε στο συμβούλιο και αφού βρεθήκανε, τα φτιάξαν όπως θέλαν να τα φτιάξαν. Να φανώ και καλά εγώ αιμονικός. Που ποια αιμονή ρε παιδιά. Ό,τι πάνε να ξαναμαγειρέψουν. Το είδαμε και το 21, όταν τρεις άνθρωποι, εγώ, η Άννα Μαρία και ο Τζέιμς, κερδίσαμε μία αντίπαλη ομάδα μόνοι μας. Γιατί τα παιδιά είχαν κατέβει σε απεργία και είχαν μαγειρέψει όλο το σκηνικό. Όμως τότε κερδίσαμε. Τώρα, άμα ξαναμαγειρευτεί το ίδιο, για να δούμε τι θα γίνει. Θα κερδίσουμε ή όχι. Εμένα το μόνο που με προβληματίζει σε αυτό είναι ότι χθες στο συμβούλιο είπα στο Σάκη, θυμάσαι που μου έλεγες ότι είμαι ξεφτύλας, ότι θα με φτύνουν και θα μου πέτανε ντομάτες όταν επιστρέψω στο χωριό μου. Και μου λέει όχι. Και του λέω ρε κοίτα με στα μάτια και πες μου. Και με κοίταγε στα μάτια και μου έλεγε ψέματα, δεν το είπα ποτέ. Λες και ο κόσμος δεν θυμάται ή εγώ. Αυτό πώς το κάνεις. Εμένα γενικά σαν άνθρωπο έναν με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα και μόνο. Όταν με κοιτάει ο άλλος στα μάτια θέλω να μου λέει πάντα την αλήθεια. Και αυτός ο άνθρωπος με κοίταγε στα μάτια και μόνο αλήθεια δεν μου έλεγε. Μόνο ψέματα. Ένας είναι ο λόγος. Είναι πολλά τα λεφτά, Σάκη μου.